Μετά από όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, έρχομαι εγώ τελευταία για να συνδέσω τις ορμόνες φύλου με την ψυχοπαθολογία. Ακούγοντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις, είναι σαφές ότι εύλογα μάλλον κάποιος σκέφτεται ότι οποιοδήποτε έχει μια ορμονική διαταραχή ή έχει μια διαταραχή στην ταυτότητα φύλου, αυτό συνεπάγεται άμεσα και ψυχοπαθολογία. Πραγματικά, δημιουργούνται πολλά προβλήματα, πολύ άγχος, πολλές δυσκολίες, πολλή ψυχοπαθολογία γενικότερα στους ανθρώπους που γεννιόνται με αυτές τις διαταραχές ή που μεγαλώνουν κάτω από συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα ερωτήματα, τόσο στην οικογένεια όσο και στα ίδια τα άτομα. Είναι η επιβολή της κοινωνίας, οπότε μια ψυχοπαθολογία θεωρείται εμφανής. Όμως, θα ήθελα να περάσω λίγο πιο πέρα και να δούμε αν τελικά οι ορμόνες του φύλου, αυτές καθεαυτές, έχουν μια άμεση δράση με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Αν λοιπόν πάρουμε αυτές τις δύο λέξεις κλειδιά, ορμόνες φύλου, ψυχοπαθολογία, τότε πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο που αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν. Η ψυχοπαθολογία, άρα ψυχιατρικές διαταραχές, νευρολογικές διαταραχές, έχουν την έδρα τους στα διάφορα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, του εγκεφάλου. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι νευρώνες, οι νευροδιαβιβαστές και οι τόποι όπου ευθύνονται για τις ψυχολογικές διαταραχές, τις ψυχιατρικές διαταραχές και τις νευρολογικές διαταραχές. Άρα πέρα από την επιγενετική δράση των ορμονών, δηλαδή διαταραχές και άγχος, ουσιαστικά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πώς αυτές οι ορμόνες έρχονται στην πηγή της ανάπτυξης των νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών και μπορεί να έχουν μια άμεση συσχέτιση. Και όταν μιλάμε για ορμόνες του φύλου, για να τα μαζέψουμε όλα αυτά, μιλάμε για μια υπόφυση η οποία παράγει τις γονατοτροφίνες που ελέγχουν από εκεί και πέρα την παραγωγή της τεστοστερόνης από τους όρχες, την παραγωγή των ιστρογόνων από τις οθήκες. Μιλάμε για τις οθήκες που παράγουν ιστρογόνα και προγεσταγόνα. Μιλάμε για το επινεφρίδιο που παράγει τα επινεφριδιακά ανδρογόνα. Άρα ανδρογόνα, ιστρογόνα και προγεσταγόνα. Αυτές λοιπόν οι ορμόνες είναι οι ορμόνες του φύλου και το ερώτημα είναι πώς αυτές επιδρούν στους βασικούς τόπους ανάπτυξης της αντίδρασης στο στρες, της δημιουργίας στρες, της ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας. Άρα λοιπόν αυτές οι ορμόνες που κυκλοφορούν στο αίμα περνούν τον αιματοκεφαλικό φραγμό, που σημαίνει ότι οι ελεύθερες μορφές των ορμονών, οι ορμόνες γενικά κυκλοφορούν στο αίμα με διάφορες σφαιρίνες ή λευκοματίνες. Αυτές λοιπόν που είναι δεμένες με τις σφαιρίνες δεν είναι εύκολο να περάσουν τον αιματοκεφαλικό φραγμό. Όμως κάποιες οι οποίες είναι ελεύθερες μορφές ή είναι συνδεδεμένες με λευκοματίνες περνούν τον αιματοκεφαλικό φραγμό σε ένα ποσοστό 80 με 100%. Αυτόματα λοιπόν έχουμε τις περιφερικές ορμόνες πλέον στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει ότι και οι μεταβολίτες τους, όπως είναι η αλλοπρεγνανολόνη, η τεστοστερόνη, η δεϊδροεπιανδροστερόνη, αυτές παίρνουν και πηγαίνουν στον εγκέφαλο. Και όχι μόνο έχουμε μία εισρωή ορμονών στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά έχει ο εγκέφαλος τη δυνατότητα να μετατρέψει την τεστοστερόνη σε εστραδιόλη. Έχουμε λοιπόν μέσα στον εγκέφαλο παραγωγή εστραδιόλης, γιατί ακριβώς υπάρχει η αρωματάση, η οποία μετατρέπει την τεστοστερόνη σε εστραδιόλη και ως εκ τούτου έχουμε τοπική παραγωγή στο κεντρικό νευρικό σύστημα εστραδιόλης. Επίσης, αυτό το ένζυμο η αρωματάση εκφράζεται σε όλες περίπου τις περιοχές του εγκεφάλου. Είτε αυτό λέγεται υπόκαμπος, είτε λέγεται υποθάλαμος, αμυγδαλή, διάφοροι πυρήνες, υπεροπτική, υπερπυρηνικός πυρήνας, υπερχιασματικός πυρήνας, άρα πυρήνες του υποθαλάμου. Άρα αφενός εκφράζεται
σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει και δραστηριότητα της αρωματάσης, άρα δεν είναι μόνο το γονίδιο που την εκφράζει, αλλά η αρωματάση είναι ενεργό στο κεντρικό νευρικό σύστημα, άρα μέσα στο νευρικό σύστημα έχουμε παραγωγή ιστρογόνων από τις κυκλοφορούσες, από τα κυκλοφορούντα ανδρογόνα. Και αυτά τα επίπεδα της αρωματάσης, στην ενωρή ζωή, όταν αναπτύσσεται το έμβριο, αυτό προέρχεται από διάφορες πειραματικές μελέτες, αυτή η αρωματάση έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την εμβρογένεση και τη συμπεριφορά του εγκεφάλου και επίσης σε αργότερα επίπεδα, στην μετέπειτα ζωή, αυξημένα επίπεδα της αρωματάσης έχουν συνδεθεί με νευρολογικές παθήσεις όπως είναι κατάθλιψη ή Αλσχάιμερ, νόσος Αλσχάιμερ, αλλά ακόμη και με ψυχονοητικές διαταραχές, όπως διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές συναισθήματος, διαταραχές κοινωνικο-σεξουαλικές, διαταραχές της κινητοποίησης. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ βασικό ένζυμο που μαζί με τα ιστρογόνα τα οποία παράγονται βλέπουμε ότι επιδρούν και στην ανάπτυξη αλλά και στο πώς αυτό το νευρικό σύστημα θα ανταποκριθεί σε συνθήκες στρες και σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Και εκτός από το ότι μπορούν να παράγονται τα ιστρογόνα, η απόδειξη ότι δρούν τα ιστρογόνα στο κεντρικό νευρικό σύστημα έρχεται από παρατηρήσεις που μας λένε ότι έχουμε υποδοχή των ιστρογόνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε όλες αυτές τις περιοχές, στις οποίες, προσέξτε, είναι οι περιοχές οι οποίες ευθύνονται και οι οποίες ανακατεύονται στην παθογένεια της ανάπτυξης της ψυχοπαθολογίας. Ακόμη και στην παθογένεια των νευρολογικών διαταραχών. Άρα λοιπόν πυρήνες του υποθαλάμου, φρυτικός βολβός, υπόκαμπος, στέλεχος. Οπότε βλέπουμε ότι οι ορμόνες πλέον έχουν μπει στο νευρικό σύστημα και επιδρούν σε κέντρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του εγκεφάλου και με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Εκτός όμως από υποδοχή ιστρογόνων, φαίνεται ότι έχουμε και υποδοχή των ανδρογόνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αυτοί οι υποδοχής έχουν να κάνουν και με την παραγωγή αλλά και με τη διαφοροποίηση των περιοχών του εγκεφάλου. Οπότε καταλάβαμε ότι οι ορμόνες πλέον δεν είναι μόνο περιφερικές και η αναλογία περιφερικές-κεντρικές είναι κεντρικές προς περιφερικές 3:1. Άρα έχουμε μια αθρώα συσσόρευση ορμονών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και έχουμε μέχρι τώρα παρατηρήσεις ότι αυτές πιθανότατα εμπλέκονται με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Οι πρώτες μαρτυρίες για το ότι οι ορμόνες φύλου στο κεντρικό νευρικό σύστημα ανακατεύονται, υπησέρχονται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, έρχονται από το ότι η τεστοστερόνη, τα ανδρογόνα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια έξαρση τεστοστερόνης από το έμβριο είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και μάλιστα, επίσης, αυτά τα επίπεδα τεστοστερόνης στην ενδομήτρια ζωή έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη διαταραχών συμπεριφοράς τύπου αυτισμού, όπως επίσης και όπως είναι η μείωση του κλεισίματος των ματιών. Η διαταραχή στο να μπορούν να επεξεργαστούν αργότερα διάφορες πληροφορίες. Η διαταραχή στην ποιότητα της ανάπτυξης της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών συσχετήσεων. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό ότι αυτές οι ορμόνες του φύλου, εκτός από την πρώτη τους εμπλοκή κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, έρχονται στην εφηβεία και είναι υπεύθυνες για την νευρογένεση κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η οποία θα είναι και ουσιαστική, θα έχει σαν αποτέλεσμα το νευρικό σύστημα που έχουμε στη μετέπειτα ζωή. Έτσι λοιπόν, τόσο οι περιφερικές ορμόνες, όσο και οι κεντρικές ορμόνες του φύλου οδηγούν σε νευρονικές και διαταραχές της γλίας, της μικρογλίας, που σημαίνει δημορφισμό του εγκεφάλου και από εκεί και πέρα έχουμε δημορφισμό, ο οποίος παρουσιάζει και δημορφική απάντηση στις νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Έτσι λοιπόν, άλλο στους άντρες, άλλο στις γυναίκες. Άλλο μέσα στη μήτρα τι γίνεται στους άντρες και άλλο στις γυναίκες που δεν έχουν ανδρογόνα. Οπότε γίνεται η αρενοποίηση, η θηλεοποίηση του εγκεφάλου. Στην εφηβεία
έχουμε στους άνδρες πολύ θεά ουσία, αλλά λίγη πυκνότητα της θεάς ουσίας, το αντίθετο στις γυναίκες. Στους ενήλικες έχουμε περισσότερο εγκέφαλο στους άνδρες, περισσότερο όγκο της θεάς ουσίας, περισσότερο όγκο λευκής ουσίας σε αντίθεση με τις γυναίκες, περισσότερο εγκεφαλονοτιό υγρό, και από εκεί και πέρα όλη αυτή η διαφοροποίηση βλέπουμε ότι είναι σαφώς δημορφική. Άρα οι ορμόνες του φύλου κάνουν μια δημορφική αντίδραση, δημορφική ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, και αυτό το βλέπουμε σαν έκφραση στο ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη νευροπροστασία από τους άνδρες, και ίσως αυτό έρχεται από τα ιστρογόνα, ενώ αντίθετα οι άνδρες έχουν καλύτερη έκβαση στα απομυελινωτικά επεισόδια, όπως και λιγότερη απόπτωση και καλύτερη έκβαση μετά από κρανιοκεφαλική κάκωση. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι πλέον οι γυναίκες αναπτύσσουν πολύ συχνότερα Alzheimer disease, διαταραχή όσον αφορά την κατάθλιψη, το άγχος, κρίσης πανικού ή επίσης αυτό που λέμε μετατραυματικό στρες, ενώ αντίθετα οι άνδρες έχουν συχνότερα διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, νόσο Πάρκινσον, εθισμό σε ουσίες, σε αλκοόλ, οπότε διαταραχή συγκέντρωσης. Άρα λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό το πώς ανταπεξέρχονται οι γυναίκες στο στρες, που ανταπεξέρχονται σαφώς καλύτερα, γιατί αυτό το στρες μπορούν να αυξάνουν βέβαια την ορεπινεφρίνη στις συνάψεις, αλλά εμποδίζουν τη δράση, γιατί εμποδίζουν να γίνεται μετασυναπτική μετάδοση του σώματος. Άρα οι γυναίκες κάνουν καλύτερη εσωτερήκευση του στρες και έχουν λιγότερο στρες. Το ίδιο, οι γυναίκες έχουν διαφορετική απαντητικότητα και διαφορετικό χειρισμό του CRF παράγοντα, και γιατί έχουν περισσότερους υποδοχείς CRF, άρα κάνουν καλύτερη διαχείριση όσον αφορά την μετάδοση των σημάτων που έχουν σαν αποτέλεσμα το στρες. Ενώ αντίθετα οι άνδρες έχουν περισσότερο διαταραχές στο σύστημα συγκέντρωσης και προσοχής, που έχει να κάνει με το σύστημα κετιλοχολίνης. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό το στρες στις γυναίκες και το πώς το αντιλαμβάνονται και πώς το επεξεργάζονται, και διαφορετικό στους άνδρες. Έτσι λοιπόν, στις διάφορες φάσεις της ζωής, οι ορμόνες, προγεστερόνη, ιστρογόνα, ανδρογόνα, όπως ακούσαμε και από τις υπέροχες ομιλίες, επηρεάζουν τόσο την παθολογία, την ψυχοπαθολογία, και οδηγούν ενδεχομένως και σε ψυχοπαθολογία, αλλά και σε διάφορα στάδια ψυχοπαθολογίας. Έτσι λοιπόν, χαμηλές ορμόνες σημαίνει αγχώδη συνδρομή, ενώ ψηλές ορμόνες σημαίνει διαταραχές της συμπεριφοράς. Οπότε υπάρχει ένα πλήθος ενδοκρινικών διαταραχών που συνοδεύονται μέσω όλων αυτών των μηχανισμών, όσα σας είπαν οι συνάδελφοί μου και όσα σας είπα εγώ, που εξηγεί πως υπάρχει μια άμεση σύνδεση των ορμονών και της ψυχοπαθολογίας στις διάφορες καταστάσεις τις οποίες ακούσαμε ήδη. Εγώ, σαν παραδείγματα και θα τελειώσω, έχω να σας πω ότι αυτές οι ορμόνες δεν σημαίνει μόνο εμμηνόπαυση και δράση, αλλά έχουμε για παράδειγμα το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο, στο οποίο είναι μια δυσφορική διαταραχή με πολλά συμπτώματα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η διαταραχή έχει να κάνει με τις μεταβολές των στεροειδών, με τις μεταβολές τους νευροδιαβιβαστές στις γυναίκες της ευπαθής, και εδώ θα βοηθούσε η θεραπεία με SSRI. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν αναφέρθηκε, είναι οι πολυκιστικές οθήκες που έχουμε πολλά ανδρογόνα. Στις πολυκιστικές οθήκες έχουμε κατάθλιψη, έχουμε αγχώδη συνδρομή, διαταραχή ποιότητας ζωής και διαταραχές διατροφικές. Οπότε, πλέον, η σύσταση είναι ψυχοπαθολογία στο σύνδρομο πολυκιστικών οθήκων. Άρα, πέρα από τα υπόλοιπα, πρέπει να κοιτάμε και το ψυχολογικό, το ψυχιατρικό προφίλ σε αυτές τις ασθενείς. Συγγενής υπερπλασία των νεφριδίων, ακούστηκε. Ναι, η συγγενής υπερπλασία, εκτός από τα ερωτήματα τα οποία θέτει, μας θέτει και το ότι οι ασθενείς με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων έχουν αυξημένο κίνδυνο αγχώδους διαταραχής, κατάθλιψης, κατάχρησης αλκοόλ, αυτοκτονικό ιδεασμό, με αποτέλεσμα αυτό σημαίνει μια κακή ποιότητα ζωής και κακή ψυχική υγεία. Και βέβαια, ασθενείς με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων θα πρέπει να ελέγχονται ψυχολογικά
και ψυχιατρικά, γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες ότι μιλάμε για αυξημένο ποσοστό αυτοκτονιών. Θα τελειώσω με δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ένας ασθενής με υπερπρολακτινεμία. Η πρώτη του εκδήλωση ήταν ψυχοσική συνδρομή. Από εκεί καταλάβαμε ότι έχει υπερπρολακτινεμία, που εμπόδισε να κάνει διαφοροποίηση των εξωγεννητικών οργάνων, με αποτέλεσμα ένας υπογοναδικός νέος άνθρωπος με ένα προλακτίνωμα που εμφανίστηκε σαν πρώτο επεισόδιο με οξία ψυχοσική συνδρομή. Επίσης, μια γυναίκα με σύνδρομο αντίσταση στα ανδρογόνα και ένας άνδρας με μερική αντίσταση στα ανδρογόνα, που φιλούσαν πολύ καλά κρυμμένο το μυστικό της, εμφανίστηκαν να τους βλέπουμε, τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρίζο, τον ψυχίατρο, να τους δούμε με σχιζοφρένεια, να αναπτύσσουν σχιζοφρένεια και οι δύο. Οπότε, όχι μόνο ανέπτυξε σχιζοφρένεια, ανταποκρίθηκαν όμως και προβληματικά στην αντιψυχοσική αγωγή. Άρα λοιπόν, με αυτά τα μηνύματα ήθελα να κλείσω και να σας πω, ανακεφαλαιώνοντας κιόλας, οι ορμόνες του φύλου είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη σωστή ορίμανση και τη σωστή κοινωνική και ψυχολογική συμπεριφορά μας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι ορμόνες του φύλου και φυσιολογικά, οι διακυμάνσεις τους, αλλά και παθολογικά, όπως τις βλέπουμε στα διάφορα περιστατικά, έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο ψυχοπαθολογία λόγω των προβλημάτων, των κοινωνικών προβλημάτων και του στίγματος, αλλά και άμεσα υπάρχει παθογενετική σύνδεση των ορμονικών διαταραχών με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Και αυτά ήταν τα παραδείγματα που σας είπα. Η σχιζοφρένεια δεν ήταν επίκτητη, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Συνδέεται με το σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα και μιλάμε πλέον για ένα κοινό τόπο συνάντησης ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ενδοκρινολόγων και άλλων ειδικοτήτων. Οπότε οι ορμόνες του φύλου είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και για την ανάπτυξη και οι διαταραχές τους έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαταραχών. Εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.